Είμαστε εδώ, η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου είναι εδώ, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι παρούσα στην κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής και όλης της Χίου ενάντια στην σχεδιαζόμενη δομή εδώ στην περιοχή του Θόλους. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα, είμαστε σταθεροί στις απόψεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου λοιπόν για καμία νέα δομή στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό υπηρετούμε, αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε γιατί είναι το συμφέρον του τόπου μας. Θεωρούμε οποιοδήποτε άλλο σχεδιασμός με την απουσία των κατοίκων των νησιών δεν έχει καμία τύχη. Συνεχίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθεια. Θεωρούμε ότι η σημερινή παλαϊκή συγκέντρωση του λαού της Οικιάδας Λαγκάδας και του Βροντάδου δείχνει μια δυναμική την οποία πρέπει να αντιληφθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι σήμερα δεν είναι διατεθειμένος ο κόσμος να σκύψει το κεφάλι ούτε να υποταχθεί στη λογική που καλλιεργούν τα μεγάλα κανάλια του φόβου προκειμένου να περάσουν οι αντιλαϊκές πολιτικές όχι μόνο στα ζητήματα του προσφυγικού αλλά και γενικότερα των εργασιακών σχέσεων, της ασφάλισης αλλά και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι η παρουσία της νέας γενιάς αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών είναι μια συμβολή στον αγώνα του χιώτικου λαού ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μυρολατρικά την τύχη που του επιφυλάσσουν οι κυβερνήσεις να μετατραπεί σε ένα νησί φυλακή ανθρώπινων ψυχών. Εμείς από τούτο εδώ τον ακριτικό τόπο, από τούτο εδώ τον ιερό τόπο του Θόλους δίνουμε ένα μήνυμα ότι η ιστορία τη γράφουν οι λαοί και ο λαός της Χίου στέλνει το δικό του μήνυμα ότι ο τόπος πρέπει να μείνει ανοιχτός σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις φυλές, να είναι γέφυρα φιλίας και ειρήνης και όχι φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδιώκουν οι μεγάλοι και οι αστεί του τόπου. Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου της Αλεδή βρισκόμαστε σήμερα για πολλωστή φορά διαμαρτυρόμενοι ώστε πουθενά πάνω στη Χίο, ούτε στο Θόλος, ούτε στο Έπος, ούτε σε οποιοδήποτε μέρος να γίνει στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας τις πολιτικές που θέλουν να εγκλωβίζουν εδώ τους πρόσφυγες και μετανάστες που δημιουργούνται από τις βόμβες τους και από τα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο. Είναι πρόσφατοι οι βομβαρδισμοί που είχαμε στη Συρία και μπαίνει το ερώτημα πού οδηγούν και πού θα οδηγηθούν αυτοί οι προσφυγικοί πληθυσμοί που θα φεύγουν αλλόφρονε να προφυλαχθούν. Είναι λοιπόν αυτοί οι υπεύθυνοι και έχουν επιλέξει την τύχη για τα νησιά μας μαζί με τις ελληνικές κυβερνήσεις και την προηγούμενη και τη σημερινή να αποτελούν τα Ellis Island. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτές τις πολιτικές, απαιτούμε μόνο καταγραφή και ταυτοποίηση πάνω στο νησί, το άσυλο να δει γίνεται στην ενδοχώρα και στις χώρες προορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα τουρκοσυριακά και εντός της σύνορα και εντός της Τουρκίας με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή την πολιτική των κλειστών συνόρων, την απάνθρωπη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να την πληρώνουν οι λαοί και να την πληρώνουν η χώρα μας και οι νησιώτες και ο Εύρος. Από αυτή λοιπόν την άποψη να βάλουν καλά στο μυαλό τους όσες άδειες καθαίρνουν από το ΚΑΣ και όσες ραδιουργίες και αν κάνουν ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Μετανάστευσης ότι θα μας βρίσκουν απέναντι στον δρόμο του αγώνα. Πάλι εδώ στο Θόλος να διαμαρτυρηθούμε για τις κινήσεις που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και ο Υπουργός κ. Μηταράκης που θέλει να φτιάξει τη δομή προσφύγων και μεταναστών εδώ στην περιοχή. Θα είναι μια υπερδομή των 3.000 κατοίκων, από ό,τι ξέρουμε.
εγκλήστων των 3.000. Έχει όλα τα μέσα στα χέρια του, δικαιοσύνη αστική, καταστητικό κράτος και χρήματα για να πετύχει το σκοπό του, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς αντιστεκόμαστε όχι μόνο γιατί ο Θόλος, αλλά παντού στοιχείο καμιά δομή, και θα αντισταθούμε, θα αγωνιζόμαστε ενωμένοι και δυνατοί μέχρι που να νικήσουμε. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του ΕΠΟΣ για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην πρόθεση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να δημιουργήσει δομή, φυλακή προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή του Θόλους. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα για να εμπαδίσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από πλευράς του Υπουργείου. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ νομίζω για ένα κοινό σκοπό, γιατί το Θόλος δεν πρέπει να γίνει μία φυλακή και γιατί το νησί μας γενικά δεν πρέπει να γίνει μία φυλακή προσφύγων. Είναι ένα ελεύθερο μέρος. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και να φύγουν από τον τόπο. Είναι και εθνικό καθήκον μας αυτό. Και στο νησί να γίνεται μόνο καταγραφή και ταυτοποίηση. Λοιπόν, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ το στηρίζουμε ολόψυχα αυτή τη θέση και πιστεύουμε ότι η πολιτεία πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ είναι και ένας ιστορικός τόπος και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε Ιχιώτες να εξελιχθεί σε μία φυλακή. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για άλλη μια φορά στο Θόλος, μικρή και μεγάλη όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και της νεολαίας του νησιού, για να διαδηλώσουμε για άλλη μια φορά ότι ούτε στο Θόλος, ούτε πουθενά δεν θα αφήσουμε να γίνουν εκ νέου φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωση στην ουσία προσφύγων και μεταναστών. Είναι ζήτημα το πώς θα παλέψουμε αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία να απεγκλωβιστούν από τα νησιά μας και να πάνε στις χώρες του προορισμού τους. Ο λόγος που βρίσκονται εδώ είναι γιατί υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες και είναι αποτέλεσμα των πολέμων, αποτέλεσμα όλης αυτής της πολιτικής η οποία εγκλωβίζει ανθρώπους, τους δημιουργεί την προσφυγιά και βέβαια δημιουργεί προβλήματα στις ζωές όλων μας, γιατί αυτή η πολιτική συνδέεται και με το πώς έχει καταλήξει η ζωή μας και η δική τους και η δική μας με όλα αυτά τα μέτρα που περνάνε και σε αυτή την περίοδο που ζούμε στον κορονοϊό, να χειροτερεύει και να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Είμαστε εδώ, δεν θα το επιτρέψουμε και είναι ανάγκη να παλέψουμε προς αυτό το σκοπό αυτοί οι άνθρωποι να απεγκλωβιστούν και να μην δημιουργηθούν κανένα στρατόπεδο νέος συγκέντρωσης εδώ και βέβαια να κλείσει και η διάρκεια.